Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή για μένα η ανακήρυξή μου σε επίτιμη δημότη των Σερών, μιας πόλης με μακριά ιστορία, από τις λίγες αρχαίες πόλεις της Ελλάδας, που εδώ και 3.200 χρόνια ζει, δημιουργεί και ακμάζει, αναγενόμενη σε κάθε καμπή της διαδρομής της μέσα στον χρόνο. Και είναι ακόμη μεγαλύτερη τιμή, αφού η ιδιότητα του συνδημότη σας, καθώς και η ανώτατη τιμητική διάκριση του Δήμου Χρυσών Σταυρών των Αγίων Θεοδόρων, μου απονέμονται στην επέτειο της απελευθέρωσης των Σερών και της ενσωμάτωσής τους στον εθνικό κορμό. Μιας χαρμόσυνης στιγμής για την πόλη μετά από 530 χρόνια καταδυνάστευσης, που όμως δεν έκαμψε την πίστη, τη γλώσσα, το ελληνικό φρόνημα. Γιατί οι Σέρες, με όπλο την παιδεία, καλλιεργώντας τα ιδεώδη του διαφωτισμού και αφυπνίζοντας την εθνική συνείδηση των νέων, προετοίμασαν την ελευθερία τους. Το αδούλωτο πνεύμα των Σεραίων τους όθησε να συμμετάσχουν σε όλες τις προεπαναστατικές κινήσεις των υπόδουλων Ελλήνων. Ήταν μια απόφαση ρυψοκίνδυνη, μια πράξη αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, αφού η πόλη βρισκόταν κάτω από το μάτι του εχθρού, ανάμεσα στα τρία μεγάλα τουρκικά στρατόπεδα της Κωνσταντινούπολης, του Μοναστηρίου και της Θεσσαλονίκης. Όμως οι Σεραίοι αψήφισαν τις σφαγές, τους εξαντραποδισμούς, τις λαιλασίες, τις καταστροφές που επακολουθούσαν μετά από κάθε ξεσηκωμό. Πρόσφεραν την περιουσία τους, τις δυνάμεις τους και τη ζωή τους ακόμη στην υπόθεση του αγώνα. Όπως ο έμπορος, τραπεζίτης, μέλος της φιλικής εταιρείας και πρωτεργάτης της εξέγερσης στη Χαλκιδική Εμμανουήλ Παπάς. Αυτή η αρνή και η ηρωική μορφή που επί 8 μήνες από τον Μάρτιο ως τον Οκτώβριο του 1821 συγκράτησε τα στρατεύματα των Τούρκων στη Μακεδονία προκειμένου να εδραιωθεί η επανάσταση στην Νότιο Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε πολλούς ακόμη αγωνιστές, πολλές θυσίες. Οι Σεραίοι πλήρωσαν ακριβά τον ασίγαστο έρωτά τους για την ελευθερία. Όμως η πολυπόθητη απελευθέρωση της πόλης πριν από 108 χρόνια διέγραψε μόνο μια σταδινά 53 δεκαετιών σκλαβιάς. Έστω κι αν η ελληνική σημαία υψώθηκε πάνω στα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι απερχόμενοι Βούλγαροι. Συγκινούμε όταν διαβάζω το τηλεγράφημα του Ναπολέοντα Σωτήλη, διοικητή της Ελευθερότριας 7ης Ιεραρχίας προς το Γενικό Αρχηγείο. Πόλη Σερών εκάει ολόκληρος. Πλήθος γυναικοπαίδων ευρέθησαν φωνευμένα ή επιτρακωμένα εντός των οικειών. Πόλη στερείται εντελώς άρτου. Άστιγη, άστεγη υπερβαίνουση 20.000. Αλλά η συγκίνησή μου μαθαίνει ακόμη περισσότερο με την περιγραφή της απελευθέρωσης της πόλης από τον Δημοσθένη Μέλφο, βουλευτή Σερών μετά τις πρώτες εθνικές ελληνικές εκλογές, στις οποίες συμμετείχε και ο νομός Σερών στις 31 Μαΐου του 1915. Οι πεινώντες και γυμνοί Σεραίοι, δακρύοντες και ενθουσιώντες, υπεδέχονται τον ελευθερωτή στρατών φωνάζοντες «Ας καήκαμε και ζήτω το έθνος». Με τον τρόπο απεκτήσαμε την ελευθερία, διαμεγής των θυσιών και πολλών αιμάτων, έχοντες πάντοτε την παρηγορία ότι οι εφλόγες των Σερών εφώτισαν τα προσανατολάς προελάβνοντα νικηφόρα ελληνικά στρατεύματα. Πυρπολημένοι, ερυπωμένοι, θυσιασμένοι στο βωμό της πατρίδας, η πόλη των Σερών θα αναδυθεί από τις τάχτες της, σαν πρώτα ωραία, ανθυρή και ακμαία, χάρη στο σθένος και την ακατάλληλη αισιοδοξία των κατοίκων της. Σθένος που χαρακτήριζε σε όλη την πολιτική του διαδρομή τον Κωνσταντίνο Καραμάλι, άξιο τέκνο της πρώτης Σερών, κορυφαίο δημόσιο άνδρα της μεταπολίτευσης, Ευρωπαίο πολιτικό με καθολική αποδοχή και προτεργάτη της ένταξης της Ελλάδας στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την απελευθέρωσή της, η πόλη των Σερών ξαναχτίστηκε, μεγάλωσε, ομόρφινε και σήμερα συνεχίζει να αξιοποιεί τις δεξιότητες, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των ανθρώπων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς, την αστική αναζωογόνησή της και την ισορροπημένη βιώσιμη ανάπτυξή της. Με γεμίζουν αισιοδοξία οι πρωτοβουλίες του Δήμου για τη δημιουργία ψηφιακού ιστορικού πάρκου ηρώων, όπως και πάρκου τεχνολογίας, πολιτισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την ανάπλαση πάρκων και πλατιών με ιδιαίτερη μέρημνα για τον πολίτη,
για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την εκπόνηση ενός προγράμματος ασφαλτοστρώσεων, κατασκευής κόμβων και νέων γεφυρών, για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολιακών κτηριακών υποδομών. Τέλος, για τη δημιουργία φόρων πολιτισμού και κυρίως για τη μετατροπή του στρατοπέδου Παπαλουκά σε πολιτιστικό κέντρο με το όνομα Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αγαπητοί μου συμπολίτες, από σήμερα είμαι και εγώ Δημότης Σερών, από σήμερα μετέχω και εγώ στις ανησυχίες, στα όνειρα, τις προσδοκίες σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να συγκαταλέγομαι ανάμεσα σε όλους εσάς, που συνεχίζετε την παράδοση των προγόνων σας με ακάματο εθνικό φρόνημα και βαθύ αίσθημα πατριωτισμού, καθιστώντας την πόλη σας και όλη την περιφέρεια των Σερών ζωντανή, ακμαία, πλούσια σε παιδεία, παραγωγή, εμπόριο, αναπτυγμένη σε όλους τους τομείς. Εύχομαι ο ανανεωτικός δημιουργικός άνεμος να μην πάψει ποτέ να πνέει σε αυτή τη γωνιά της πατρίδας μας, δικαιώνοντας τους αγώνες αιώνων. Σας ευχαριστώ.